Μία ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, η εκπαιδευτική της τοπικής ΕΛΜΕ, θέλοντας με αυτό τον συμβολικό τρόπο να προστατεύσουν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Οι καθηγητές κατήγγειλαν την κυβέρνηση ότι οδηγεί σε απαξίωση την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή και στα Χανιά αλλά πανελλαδικά 20.000 μαθητές έχουν βρεθεί στον δρόμο. Κάποιοι είχαν δηλώσει από τον Ιούνιο ότι προτιμούν αυτές τις ειδικότητες να παρακολουθήσουν, του υγείας πρόνοιας, αισθητικής, κομμωτικής, εφαρμοσμένων τεχνών. Και ξαφνικά, ενώ είχαν δηλώσει αυτές τις ειδικότητες, τους βγήκε νέα εγκύκλωση από το Υπουργείο ότι τελικά καταργούνται, άρα πρέπει τα παιδιά να αλλάξουν προσανατολισμό. Όπως επίσης και οι μαθητές της τρίτης λυκείου, όπου αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένοι να τελειώσουν το επαγγελματικό λύκειο χωρίς καθηγητές. Δεν υπάρχουν καθηγητές να τους κάνουν μαθήματα. Προσελήφθησαν κάποιοι ορομίσθιοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν καλύψει όλα τα κενά. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα εξέφρασαν την αγωνία τους για το επαγγελματικό τους μέλλον. Σε εμάς υπάρχουν διάφορες φήμες που λένε ότι θα μας απασχολήσουν στα δημόσια ΙΕΚ, στα ΣΕΚ, στις νέες επαγγελματικές σχολές, αλλά είναι λόγια τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα. Μας λένε συνέχεια ότι κάτι θα γίνει, τελικά δεν γίνεται τίποτα, περιμένουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βρεθούν στον δρόμο, δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις επίσης από τον Υπουργό Υγείας ότι θα απασχοληθούν στα νοσοκομεία οι ειδικότητες, οι ανάλογες των βοηθών νοσηλευτών και των ιατρών. Ούτε από εκεί έχουμε κανένα νέο. Υπάρχουν διάφορες δομές στους Δήμους που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά ούτε από εκεί έχουν απάντηση, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οπότε είμαστε σε αναμονή.